Αγαπητοί συμπολίτες, συνάδελφοι, Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Επέλεξα να κάνω την απόψινή παρέμβαση για να μεταφέρω μία προσωπική εμπειρία ως νέα επιστήμον για την πραγματικότητα που βιώνουμε οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας και για το μέλλον που φαίνεται να μας επιφυλάσσει η σημερινή κυβέρνηση και το αστικό κράτος. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πρέβεζα, σπούδασα ιατρική στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και σήμερα εργάζομαι σαν ειδικευόμενη ιατρός στην παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας. Παράλληλα, είμαι εκλεγμένη και στο Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας με την παράταξη της ΔΥΠΑΚ. Ως νέα γιατρός, ξεκινώντας την ειδίκευσή μου στο νοσοκομείο της πόλης, πριν από 2 περίπου χρόνια, είχα την ελπίδα ότι θα μπορέσω από τη θέση του επαγγελματία υγείας να προσφέρω τις υπηρεσίες στον τόπο μου και ταυτόχρονα να καταφέρω να εκπαιδευτώ επαρκώς το αντικείμενο, το γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής. Δυστυχώς όμως από τις πρώτες κιόλας μέρες, διαπίστωσα πως η πραγματικότητα που μου επιφύλαξαν η κυβέρνηση και η πολιτεία ήταν τελείως διαφορετική. Οι συνθήκες εργασίας για μια νέα γιατρό ήταν, λένε, υπηκώς ακραίες και απαράδεκτες. Ατελείωτες ώρες δουλειάς σε μια κλινική και ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών με τεράστιες ελλείψεις. Ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ελλείψεις που ήταν εμφανείς από τις πρώτες μέρες. Ταυτόχρονα από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησα να εργάζομαι και με ελάχιστη κλινική εμπειρία, αναγκαζόμουν σε ατελείωτες διακομιδές σε τριτοβάθμια νοσοκομεία των Ιωαννίνων, ενώ θα μπορούσαν αυτοί οι ασθενείς να νοσηλευτούν στην Πρέβεζα, αν υπήρχε ακόμα ένας γιατρός, ένας πνευμονολόγος, ένας γαστροεντερολόγος ή ένας ακόμα ορθοπαιδικός. Εκπαίδευση πρακτικά δεν υπήρχε, γιατί δεν υπάρχει και κανένας να περισσεύει να μας εκπαιδεύσει. Ενώ ό,τι μάθαμε, το μάθαμε μόνοι μας κάτω από μεγάλη αγωνία και άγχος, μέσα στο άγχος του ΝΤΕΠ. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εγώ ξεκίνησα την ειδίκευσή μου στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας συνέπεσε με την πανδημία COVID-19. Οπότε βίωσα στις πιο ακραίες εκφάνσεις αυτή την τραγωδία για το λαό μας και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Βίωσα την εμπειρία να έρχονται ασθενείς στο νοσοκομείο και να μην μπορούμε, ειδικά το πρώτο χρονικό διάστημα, να τους προσφέρουμε ουσιαστική βοήθεια. Να χρειαζόμαστε πολλές φορές στους πρώτους μήνες να τους εξετάζουμε με ελλιπή μέτρα ατομικής προστασίας και να μην υπάρχει ξεχωριστός διακριτός χώρος για να νοσηλευτούν και να εξεταστούν αυτοί οι ασθενείς. Θυμάμαι τότε πως όλοι μας, και ασθενείς και υγειονομικοί, βιώσαμε μεγάλο φόβο και ανασφάλεια για το τι θα γίνει. Τότε είδα για πρώτη φορά σε ένα χώρο δουλειάς, κάτω από τέτοιες συνθήκες, πώς δρούν οι κομμουνιστές. Τότε θυμάμαι μια ομάδα ανθρώπων μέσα από τα συλλογικά όργανά μας, μέσα από το Σωματείο Εργαζομένων, να βγαίνουν μπροστά, να καλούν σε συνελεύσεις, τη στιγμή που η διοίκηση και το κράτος απαγόρευε κάθε συνάθρηση. Να μας ενθαρρύνουν σε συλλογική δράση, ώστε να μας κυριέψει ο φόβος. Θυμάμαι τις καθημερινές παρεμβάσεις, τόσο στη διοίκηση όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για διεκδικήσεις, για μέτρα ατομικής προστασίας, για το προσωπικό και συνθήκες ασφαλούς νοσηλείας για τους ασθενείς μας. Θυμάμαι επίσης τον Απρίλιο του 20 που η κυβέρνηση, επιστρατεύοντας όλο τον κατασταλτικό της μηχανισμό, απαγόρευε κάθε συνάθρηση. Παρ' όλα αυτά, στην Πρέβεζα, τον Απρίλιο του 20, στην πύλη του νοσοκομείου έγινε η πρώτη κινητοποίηση εν μέσω πανδημίας και εκεί οι περισσότεροι που βρέθηκαν ήταν κομμουνιστές. Εκεί ήταν που κατάλαβα κι εγώ πως ο ανυποχώρητος αγώνας είναι που φέρνει τα αποτελέσματα. Με τον αγώνα αυτόν, λοιπόν, καταφέραμε να αποκτήσουμε μια σχετική επάρκεια σε μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και εξοπλισμό με την προμήθεια μερικών αναπνευστήρων και συσκευών χορήγησης οξυγόνου και να δημιουργείται ένας διακριτός χώρος στο νοσοκομείο για να νοσηλευτούν οι ασθενείς COVID. Ταυτόχρονα έγιναν και κάποιες προσλήψεις, έστω και συμβασιούχων, που ήταν όμως πολύ βοηθητικές. Μέσα από τις εμπειρίες μου αυτές στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, ήρθα αντιμέτωπη με την τεράστια αντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα στην ιατρική και στον πρωτόγονο τρόπο με τον οποίο εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την ασκήσουμε. Αντιλήφθηκα την αναντιστοιχία των συνθηκών νοσηλείας των ασθενών σε σχέση με αυτές που θα έπρεπε να είναι, τις συνθήκες εργασίας των υγειονομικών σε σχέση με αυτές που θα όφιλε να υπάρχουν και την εκπαίδευση στην οποία θα έπρεπε να λαμβάνουμε σε σχέση με αυτή που μας δίνουν. Κάπως έτσι, άρχισα να αναζητώ και εγώ τις αιτίες που δημιουργούν αυτή την απογοητευτική κατάσταση. Ποιος άλλος άραγε θα μπορούσε να φταίει για όλα τα παραπάνω εκτός από τη λογική που βάζει ανθρώπινες ανάγκες πίσω από το επιχειρηματικό κέρδος? Ποιος άλλος άραγε θα μπορούσε να φταίει εκτός από εκείνους που δεν μας υπολογίζουν ως ανθρώπους με ανάγκες και όνειρα, αλλά μας βλέπουν σαν μηχανές που παράγουν κέρδος? Ποιος άλλος άραγε θα μπορούσε να φταίει εκτός από το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που ζούμε και που ονομάζεται καπιταλισμός? Αυτή είναι η ουσία του πράγματος, αυτός είναι ο πραγματικός αίτιος και αυτόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε να δούμε μορφότερες μέρες. Κλείνοντας, αγαπητοί συμπολίτες, θα ήθελα από αυτό το βήμα να δηλώσω την απόφασή μου να συνεχίσω να συμπορεύω με τους κομμουνιστές σε αυτόν τον δρόμο της οργανωμένης πάλης και διεκδίκησης. Για ένα καλύτερο αύριο.
για κάθε ασθενή που πάσχει και δεν του επιτρέπεται να βρει την υγειά του γιατί είναι φτωχός, για κάθε άνθρωπο που δυστυχεί ενώ θα μπορούσε να είναι ευτυχισμένος και για ολόκληρη την ανθρωπότητα που κινδυνεύει να βυθιστεί στη δύναμη του πολέμου ενώ θα μπορούσε να ζει και να δημιουργεί ειρηνικά. Ευχαριστώ.